Το μωρό μας είναι 2 μηνών. Mm-hmm. Μου λέτε ότι θυλάζεται και παίρνει πάρα πολύ καλό βάρος. Αλλά παρατήρησε όμως κάτι με τη διατροφή της. Τι παρατηρήσατε, Μανούλα? Όταν εγώ τρώω, για παράδειγμα, γαρίδες, κάτι κοκκινιστό, έχουμε θεματάκι στον ποπό μας, πονάμε, όταν κάνουμε κακά και κοκκινίζει ο ποπός. Επίσης, 2 φορές που φάγα φιστίκι, βγάλαμε κάτι σπυράκια. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά αέρια όταν τρώω και κρεμμύδι και ντομάτα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι η διατροφή της μαμάς έχει άμεση επίδραση στο πεπτικό σύστημα του παιδιού. Ναι. Σε πόση ώρα συμβαίνει αυτό, άμα φάτε δηλαδή μια τροφή? Μπορεί και στο 3ωρο κάποιες φορές. Μέσα σε ένα 12ωρο όμως τα έχει εμφανίσει. Από 3 με 12 ώρες δηλαδή έχουμε εμφανίσει κάποια πιθανά προβληματάκια από τη διατροφή της μητέρας. Όπως είναι αυτά, λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνουμε. Έχουμε κρεμμύδι, κρεμμύδι, ντομάτα, ντομάτα. Είχαμε τις γαρίδες, αλλά ήταν κοκκινιστές, οπότε κοκκινιστές, κρατάμε. Κοκκινιστές γαρίδες, λέει η μαμά. Ναι. Το φιστίκι. Φιστίκι. Είχαμε και στο καρύδι. Αυτά. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιες τροφές οι οποίες η μητέρα προσλαμβάνει επηρεάζουν το παιδί της. Δεν γίνεται σε όλες τις μητέρες. Κάποια παιδάκια έχουν κάποιες ευαισθησίες. Αυτό είναι μέσα στην οικογένεια. Από τη μαμά, από τη μαμά μου έχουμε το εντεράκι. Έτσι. Από την αδερφή έχουμε την αλλεργία στα ξηροκάρπια. Έτσι. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι προσέχετε τι τρώμε, γιατί μπορεί να το επηρεάσει το μωρό και αυτό το καταλαβαίνουμε όχι μετά από 2 ημέρες. Συνήθως το καταλαβαίνουμε μέσα σε ώρες. Έτσι. Ούτε 24 ώρες.